ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο που δεν το γουστάρω κι όμως το φουμάρω. Κι όταν γίνει κόπα κέρασμα στο χάρο, όταν έρθει η ώρα και τον έτρακαρω. Άκη Πάνου, χαίρε. Αλλά το τσιγάρο, τσιγάρο, έτσι. Τι να κάνουμε, το έχω δηλώσει. Είπα, η ζωή μου όλη ένα τσιγάρο. Τι να κάνουμε. Καθένας έχει τα πάθη του. Αποτελεί εξαίρεση, δεν καπνίζουμε στην τηλεόραση, δεν το δείχνουμε ότι καπνίζουμε, το κρύβουμε. Να το απογορεύσουμε και στα περίπτερα, γιατί μόνο στην τηλεόραση. Γίνεται αυτό. Γιατί να μην γίνει. Ξέρω εγώ, θα διαμαρτυρηθούν στην Ξάνθη όμως, έχει ωραία καπνά. Και εγώ διαμαρτύρομαι την ώρα που μου λένε ότι θέλω να καπνίσω και δεν μπορώ. Και εγώ δεν έχω δικαιώματα. Επιμένεις ότι η ζωή σου όλη είναι ένα τσιγάρο τελικά. Του καθενός ζωή είναι ένα τσιγάρο. Η ζωή μας σαν τσιγάρο είναι. Το ανάβουμε και κάποια στιγμή σβήνει. Αυτό λέω. Λες όμως εσύ που δεν το γουστάρω τελικά, το τσιγάρο δεν αυτό. Δεν γουστάρω τη ζωή μου. Η ζωή σου όλη είναι γεμάτη τραγούδια. Γεμάτη τραγούδια δεν σημαίνει γεμάτη χαρές. Τραγούδησες και τα βάσανα αυτού του τόπου, αυτού του Έλληνα. Είδατε, το τραγούδι είναι ένα μέρος από τη ζωή μου. Δεν είναι το τραγούδι εγώ. Έχω, ας πούμε, τον εγωισμό να πιστεύω ότι είμαι κάτι περισσότερο από το τραγούδι που έχω δώσει. Δηλαδή? Νομίζω ότι το τραγούδι είναι μία από τις εκδηλώσεις μου. Εκδηλώνομαι και την ώρα που γράφω στίχο, εκδηλώνομαι και την ώρα που επενδύω το στίχο, εκδηλώνομαι και την ώρα που σκαλίζω ένα κόκαλο και ο άλλος το θεωρεί ασήμαντο, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκδηλώνομαι την ώρα που σκαλίζω ένα όστρακο, την ώρα που σκαλίζω έβαινο, την ώρα που φτιάχνω ένα όργανο, την ώρα που ζωγραφίζω. Επομένως, το τραγούδι είναι μία από τις ειδονές μου. Κι όταν σημάνει η ώρα, τότε καρδιά μου χρυσή. Τραγούδι είναι ένα μέσον που έχει μια δυναμική που ξεπερνάει τη δυναμική του λόγου, του γραπτού λόγου και του προφορικού λόγου. Γιατί πατρονάρεται από αυτό που λέμε μελωδία. Δηλαδή για να σε διαβάσω εγώ, ας πούμε, θα πρέπει να πάρω την εφημερίδα που γράφεις και να διαβάσω τι έγραψε ο Νάσος Αθανασίου. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ενώ το τραγούδι περνώντας από ένα πεζοδρόμιο σου μπαίνει σε αυτή. Δηλαδή έχουμε αυτή την αβάντα εμείς. Οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, οι μελωδικοί, αν θέλεις, ας πούμε, δημοσιογράφοι έναντι των πεζών δημοσιογράφων, των απλών δημοσιογράφων. Ποια ηλικία, Άκη Πάνου, ανέβηκε στο Πάλκο? Στο Πάλκο ανέβηκα το 1946, στη φρεγάτα του Λάσκου. Ετών? 13. Μόλις 13 ετών. Αν ναι, αλλά είχα από το 1942, δηλαδή 4 χρόνια πριν, είχα βγει στο πεζοδρόμιο με το όργανο στο χέρι. Και έκανες τι? Κοίταγα να παίζαμε στα ταβερνάκια και κοιτάγαμε να οικονομήσουμε τη μάσα μας. Μιλάω για την καρδιά της κατοχής, ας πούμε, γιατί το 41 είσαι μεγάλη πείνα. Με το που μπήκαν, ας πούμε, οι Ιταλογερμανοί, τον Απρίλιο του 41 ήταν αυτό. Και από εκεί περάσει μεγάλη πείνα, ας πούμε, πέσανε οι πρώτοι πεθαμένοι στο πεζοδρόμιο, το συνηθίσαμε και τελικά
μετακομίσαμε στους Χαροκόπους στις 8 Φεβρουαρίου του 1942. Αν σήμερα... Συγγνώμη, από τότε, ναι, από τότε έπιασα το όργανο στα χέρια για να μπορέσω να επιβιώσω. Παιδί της κατοχής ο Άκης Πάνου. Παιδί του πεζοδρομίου. Ναι. Του μπαμπά μου παιδί, αλλά ήμουν εθελοντής αλήτης. Εγώ δικοπάνησα από την οικογένεια, ας πούμε. Τα άλλα μου αδέρφια διήγαγαν βίου πλέον αξιοπρεπή του δικού μου, ας πούμε. Τότε να το θυμίσουμε εδώ, ο Άκης Πάνου προέρχεται από οικογένεια εύπορη. Όπως όχι ο ίδιος... εύπορη, αλλά ας πούμε κοινωνικά, μια οικογένεια που κοινωνικά είχε τη θέση της. Αυτό θα έλεγα. Το εύπορη, όπως το εννοούμε σήμερα, δεν ίσχυε τότε. Θα μπορούσες να ήσουν κεραίος και να ήσουν κάποιος. Και θα μπορούσες να είσαι λεφτά και να έχεις λεφτά και να είσαι ένας μαυραγωρίδης που δεν έλεγε τίποτα. Σήμερα όσοι έχουν λεφτά είναι κάποιοι, ας είναι και μαυραγωρίτες. Βεβαίως. Τότε δεν λειτουργούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ας πούμε, για να παίρνει τις αξίες, να τις βάζει όπου θέλει. Τώρα λειτουργεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και είναι φυσικό. Πάντως, ο Άκης Πάνου προέρχεται από οικογένεια που είχε χρήματα, είχε κοινωνική θέση. Έτσι δεν είναι. Ναι, γιατί ο ίδιος έχει πει ότι εγώ ξεκίνησα από ψηλά, ναι, και πήγα προς τα κάτω. Κοίταξε, εγώ είμαι εθελοντής αλήτης. Γιατί το εδήλωσες αυτό. Κοίταξε, μεγάλωσα σαν παιδί, ας πούμε, μεγάλωσα μέσα στη Βασιλική Φρουρά. Όπου ήταν ο πατέρας μου το 1941 διαχειριστής. Και μεγάλωσα μέσα σε ένα χώρο, ας πούμε, ξέρω, που θα μπορούσα να τη βγάλω ζάχαρη, που λέμε. Εμένα δεν μ' άρεσε. Τον εγκατέλειψες. Όχι, δεν μ' άρεσε. Ήθελα να μετρηθώ μόνος μου. Και όποτε εξασφάλισα τη ζωή μου, που λέμε, με την έννοια που δίνουμε σήμερα σε αυτό που λέμε εξασφάλιση, οικονομικά δηλαδή, όποτε καλύφθηκα και υπερκαλύφθηκα, τα πέταξα γιατί θέλω να είμαι ζωντανός, δεν θέλω να πεθάνω. Κάθε φορά που συγκέντρωνες λεφτά, φρόντιζες να τα πετάς, να τα σκορπάς. Ναι, αμέσως, αμέσως, αμέσως. Γιατί, έχει κανένα... Όσο είπα για να πεθάνω. Όσοι μαζεύουν λεφτά πεθαίνουν. Και αν δεν πεθαίνουν, κινδυνεύουν να πεθάνουν. Δηλαδή, ή τους χαβαλάει το χρήμα και τους σκοτώνει σαν ανθρώπους, ή δεν τους χαβαλάει το χρήμα, γίνονται, ας πούμε, ξέρω εγώ, μάγκες και έτσι κι αλλιώς, αλλά κινδυνεύουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιους λεφτάτες, ξέρω αυτή τη στιγμή, που πήραν την οικογένειά τους από τη Ξάνθη, τη μεταφέραν στην Αθήνα, γιατί κινδυνεύει, λέει, ξέρω εγώ, απειλούν την οικογένειά του, γιατί ο μπαμπάς έχει λεφτά κλπ. Τα λεφτά είναι κακό πράγμα. Έχω πει ότι η μόνη αξία που έχουν τα χρήματα για μένα είναι η αξία του τεχνίτη που κατασκεύασε το κλισέ. Το καλούπι για να τα ρίξει, έτσι. Όχι, η αξία του τεχνίτη που κατασκεύασε το κλισέ. Ναι, και αυτό, και εκείνο του χαράκτη που έκανε για το νόμισμα, ας πούμε, το ψηλό, το λιανό που λέμε, ας πούμε, για το κέρμα. Ορισμένοι όμως που σε ακούνε αυτή τη στιγμή θα πούνε ο Άκης Πάνου είναι τρελός. Μαζεύει χρήματα, έχει τη δυνατότητα να μαζέψει εκατομμύρια και μόλις τα μαζέψει τα πετάει, δεν τα θέλει. Μα τι άνθρωπος είναι αυτός. Κοιτάξτε, ο Όργουλ μέσα στο 84 λέει σε κάποιο σημείο, όταν βλέπει ότι ο μεγάλος αδερφός έχει πιάσει τη ζωή του και την κυδεμονεύει, ας πούμε, την παρακολουθεί, ακόμη και στην τουαλέτα τον παρακολουθεί, την ώρα που πάει προς νερό του, που λέμε, ας πούμε, εκείνη την ώρα βρίσκεται προ αδιεξόδου και λέει, τελικά τρελάθηκα, ας πούμε. Με άλλα λόγια στο λέω, δεν είναι. Και λέει, γιατί να πω ότι τρελάθηκα εγώ και άλλοι είναι λογικοί, και να μην πω ότι άλλοι είναι τρελοί και εγώ είμαι η πλειοψηφία του ενός. Πλειοψηφία του ενός σημαίνει εξαίρεση. Αν θέλει ο καθένας μας είναι εξαίρεση. Συνεπώς, εδώ θέλω να πω το εξής. Ένας άνθρωπος που εγνώρισες, ο Νίκος Γκάτσος, είπε ότι την ιστορία την κινούν οι εξαιρέσεις της. Νομίζω ναι. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Φλέμ, δεν θα υπήρχε η Περικυλίνη. Αν δεν υπήρχε ο Έντισον, θα υπήρχε με το φως τώρα, ας πούμε. Οι ομάδες δεν κάναν τίποτα άλλο από το να αιματοκυλήσουν τον κόσμο. Τελικά, λες, είμαι με την πλειοψηφία του ενός, θέλω να είμαι με τις εξαιρέσεις. Όχι, δεν το είπα, σου λέω, και πάλι δεν είναι δική μου ρίση αυτή. Ναι, το εισπράττω εγώ έτσι. Οι πολλοί είναι οι τρελοί, οι λίγοι που πιστεύουν αυτά δεν είναι οι τρελοί. Μα είναι η μόνη λύση για να μπορέσει να τη βγάλει. Θυμήθηκα το άστον τρελό στην τρέλα του, γι' αυτό το λέω αυτό. Ναι, λέω άστον καθένα ιδέες, το αυτό λέω. Γιατί την ώρα που έχει κάποιες ιδέες, εγώ κοιτάω να σε μεταβάλω. Εγώ κοιτάω, ας πούμε, ξέρω, να σε ψήσω με το δικό μου παραμύθι, ενώ εσύ έχεις το δικό σου παραμύθι. Και λέω άστον καθένα στο παραμύθι του, άστον στις ιδέες δικές του, αυτό λέω. Δεν είπα εγώ άστον παλαβό στην παλαβομάρα του, ας πούμε. Ή αν είσαι τα τρελάδικα να βγει ο κόσμος έξω. Άστον τρελό στην τρέλα του και μην τον συνεφέρεις. Τι κρύβει μέσα το μυαλό ενός τρελού δεν ξέρεις.
ψεύτικα. Τα γλυκόλογα της όλα ήταν ψεύτικα. Βρήκα την καταστροφή μου και ερωτεύτηκα. Όλα ψεύτικα. Μου θύμισε μια παλαιότερη δήλωσή σου, Άκη Πάνου. Έχεις πει ότι όποιος πολιτεύεται, βαριά κουβέντα, είναι ηλίθιος και ψώνιο. Και όχι, πάλι... Όχι, έχω πει ότι η πολιτική άπαντας είναι σε κάποια αναλογία, γιατί παίζει το πράγμα. Λέω, είναι, ας πούμε, βρώμικη, ας πούμε, και ηλίθιοι, δεν ξέρω σε ποιο ποσοστό ο καθένας τους. Δηλαδή, άλλος είναι μόνο ηλίθιος. Άλλος είναι μόνο βρώμικος, άλλος είναι και βρώμικος και ηλίθιος. Δεν ξέρω τώρα το ποσοστό. Λοιπόν, χωρίς τους πολιτικούς όμως, είναι το δικό μου ερώτημα. Πώς θα κυβερνηθούμε? Θα πρέπει να αιτιολογήσω αυτό που λέω. Ναι. Την ώρα που λέω γιατί είναι η πολιτική, ας πούμε, ξέρω ότι η πολιτική πρώτα απ' όλα είναι ένα επάγγελμα, είναι το βρωμερότερο των επαγγελμάτων, αλλά είναι όπως και να το κάνουμε, είναι επάγγελμα. Παγκοσμίως, είναι επάγγελμα. Και αυτός ο οργανισμός, ας πούμε, που εξυπηρετούν όλοι οι πολιτικοί του κόσμου, είναι ο οργανισμός της παγκόσμιας εκμετάλλευσης του ανθρώπου, ας πούμε. Ο πολιτικός, λοιπόν, είτε είναι συνειδητός πολιτικός έξυπνος και μπαίνει μέσα σε αυτό το βρώμικο παιχνίδι, είτε είναι χαζός ρομαντικός και νομίζει ότι μπαίνοντας εκεί πέρα μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, να μεταβάλει την κατάσταση, να τη βελτιώσει κλπ. Και λέω, λοιπόν, ότι αυτό το κοινό κατηγορό που έχω εγώ εναντί όλων των πολιτικών, απέναντί τους, εναντίον τους αν θέλεις, είναι ότι όλοι σταθήκανε, ανήκανε να αντλήσουν το δυναμικό του Έλληνα, να το μεταγγίσουν στην κοινωνία και να τη μεγαλώσουν. Αυτό είναι το κοινό κατηγορό που έχω για τους πολιτικούς. Το δυναμικό του Έλληνα, κάθε Έλληνα. Να το μεταγγίσουν στην κοινωνία την ελληνική και να την μεγαλώσουν. Είναι ανίκανοι να το κάνουν αυτό. Δηλαδή περιμένουν οι αξίες να χτυπήσουν την πόρτα της πολιτείας, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, οι πνευματικοί άνθρωποι, οι δημιουργοί, πάσης μορφής δημιουργοί, είναι υποχρεωμένοι, ας πούμε, να πάνε να χτυπήσουν την πόρτα του Υπουργείου Πολιτισμού, που πίσω κάθεται πότε κάποιος μικρούτσικος, πότε, ας πούμε, ξέρω ότι κάποιος, δεν ξέρω πώς λέγεται σήμερα. Μεγαλούτσικος. Κάποιος, εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Ζητάνε την ψήφο του λαού, ας πούμε, ξέρω τι περιουσίες χαλάνε για να βγουν βουλευτές ή παραμύθι και τέτοιο. Και λέω και την ώρα ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Δηλαδή να πω ότι χαλάω την περιουσία μου. Κάνω αυτό, να με τραβιέμαι από εδώ, τραβιέμαι από εκεί για να βγω βουλευτής να υπηρετήσω το λαό. Κάπου δεν μου κάθεται καλά αυτό. Και λέω, δηλαδή, τόσο πολύ αγροί, τόσο πολύ καλοί είναι αυτοί οι άνθρωποι, τόσο πολύ αλτρουιστές, ας πούμε. Καταλαβαίνεις τι λέω. Υπήρξαν και τέτοιοι σε αυτόν τον τόπο. Ναι, κάποτε. Δηλαδή υπήρξε ο Αβέροφ, υπήρξε το Σίτσας, υπήρχε ο Ζάπας, ήταν άνθρωποι που είχαν κάποια χρήματα και ήρθαν και τα δώσαν στη χώρα. Όχι, εδώ πέρα μιλάμε... εννοώ ένας Τρικούπης, ένας... Αυτό, πολλοί, είναι πάρα πολύ τότε, της εποχής εκείνης, πάρα πολύ πολιτική, που πήραν τα λεφτά τους και τα βάλαν στη χώρα. Ναι, εδώ πέρα μιλάμε όμως για μια ομάδα πολυγούρια που μπαίνει μέσα να κυβερνήσει για να φάει. Εδώ πέρα μιλάμε για μια χώρα που εδώ και πόσα χρόνια, από το 1981, κυβερνιέται από μια κυβέρνηση με ένα διάλειμμα που έκανε η άλλη κυβέρνηση, ας πούμε, και καλά, από ανθρώπους οι οποίοι μοιραστήκανε τα υπουργεία και τις υπηρεσίες, ξέρεις πώς. Πόσα χρόνια εκτόπιση είχες εσύ? 3 χρόνια, υπουργείο. Που εσύ τι έγινε εδώ πέρα, με πήρανε και με πήγανε εκεί πέρα, μου ρίξανε 5 φάπες υπουργείο. Εσύ τι έγινε, 2 κλωτσές, να πούμε, γενικός γραμματέας. Εσύ να πούμε, ξέρω εγώ τι, 1 φάπα, γενικός, ας πούμε, ξέρω εγώ τι. Αυτό το κόλπο διοικεί την Ελλάδα, εδώ και τόσα χρόνια. Εγώ την πρώτη περίοδο είχα πει να πούμε ότι μπράβο σε αυτόν τον ελληνικό λαό, ήταν 7,5 τα χρόνια που κατάφερε να τη βγάζει ακυβέρνητος επί 7,5 χρόνια. Και εξακολουθεί να τη βγάζει. Να έρθουμε στο καζίνο, τη νέα σοδιά των
τραγουδιών σου. Ύστερα από 14 χρόνια επανέρχεσαι στην δισκογραφία. Εστήσανε μια μηχανή δυο βήματα απ' τη Ξάνθη. Εστήσανε μια μηχανή δυο βήματα απ' τη Ξάνθη. Τα πει εγώ, τα πει εσύ, τα πει κι Αφροξυλάνθη. Τα πει εγώ, τα πει εσύ, τα πει κι Αφροξυλάνθη. Δοκίμασα την τύχη μου σαν μαπά στο καζίνο. Δοκίμασα την τύχη μου σαν μαπά στο καζίνο. Ρεστάρισα, χρεωθήκα και τώρα πώς θα δίνω. Ρεστάρισα, χρεωθήκα και τώρα πώς θα δίνω. Για τον Άκη μπορώ να πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εκτίμηση, πίστη εκ μέρους μου και αγάπη για τη δουλειά την οποία κάνει και δηλώνω θαυμαστής του πολλά χρόνια. Δεν είναι Μοντε Κάρλο εδώ, δεν είναι το Las Vegas. Δεν είναι Μοντε Κάρλο εδώ, δεν είναι το Las Vegas. Εδώ είναι ο τόπος της ελιάς, της φάμπας και της ρέγκας. Εδώ είναι ο τόπος της ελιάς, της φάμπας και της ρέγκας. Να έρθουμε στα πραγματικά περιστατικά. Πώς προήλθε το τραγούδι καταρχήν? Εγώ μπήκα στο καζίνο για να δω τι λένε, γιατί μου είπαν ότι οι μηχανές, ας πούμε, αποδίδουν το 90% πίσω και τις έχουμε για μόστρα. Και πήγα εκεί πέρα, λέω, όταν μου πούνε κάτι παράξενο, και κοιτάω να δω τι γίνεται. Το δικό μου τσεκ λέει ότι γύρω στο 35-36% κρατάνε οι μηχανές. Αλλά για να το διαπιστώσω αυτό, καβάλισα μια μηχανή και έπαιζα από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 8 το πρωί που κλείνει το καζίνο, 8 παρατέταρτο. Και μετά την καβάλαγα πάλι την επόμενη μέρα με αποτέλεσμα να χάσω αυτό που έχασα. Σε εισαγωγικά το έχασα. Και εκεί την ώρα μου λένε να μην ξέρω τι έγινε. Τα χάνεις. Και σου λέω εδώ δεν τα χάσα, στο καζίνο δεν τα χάσα. Από το καζίνο θα τα πάρω. Έτσι έγινε ο δίσκος. Κυρίες, κύριοι, μιλάμε με έναν άνθρωπο που του αρέσει να χάνει με αυτόν τον τρόπο. Αν τούτο θεωρείται χάσιμο, αν θεωρείται ήττα το να θέλεις να απαλλαγείς από τα χρήματα, γιατί μόνο απαλλασσόμενος από τα χρήματα μπορείς να ζεις. Να δημιουργείς όπως ο Άκης πάνω. Με αυτόν τον άνθρωπο θα εξακολουθήσουμε να μιλάμε σε λίγο. Η ώρα που μου σβήνει στον καημό, η ώρα που και η σκέψη μου πεθαίνει και που δεν θέλω να έχει θέλειο μου. Κι αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Ο Άκης Πάνου, να το θυμίσουμε, ανέβηκε στο πάλκο σε ηλικία 13 ετών. Αν σήμερα ένα από τα 4 παιδιά του του έλεγε το ίδιο: «Μπαμπά, πάρε με μαζί σου, είμαι 13, 14, 15», τι θα του απαντούσε? Ο πατέρας μου, σου είπα και πάλι, ήταν σε βασιλική φρουρά. Δεν του είπα, μπαμπά, πάρε με μαζί σου. Τι, να τραγουδήσω. Σου λέω, το μπαμπά, πάρε με μαζί σου είναι άλλο και το μπαμπά, θέλω να τραγουδήσω, είναι άλλο. Μπαμπά, πάρε μαζί σου δεν μπορούσα να μου πει η κόρη μου, αλλά μπορούσα να μου πει ότι, μπαμπά, εγώ θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Σε αυτό ίσως να φταίω κι εγώ, γιατί πριν πάει σχολείο την είχα στείλει στο οδείο. Έτσι, μαθαίνοντας όργανο, τραγουδώντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, της κόλλησε το ψώνιο ότι πρέπει να γίνει τραγουδίστρια. Εκεί πέρα στη Ξάνθη έχει μπερδευτεί με κάτι παιδιά, με κάποια παιδιά. Έχουν κάνει συγκροτήματα κατά καιρούς. Έχει κάνει εμφανίσεις. Έχει πάρει τα πρώτα της μεροκάματα. Χωρίς ούτε να την εμποδίσω, ούτε να την βοηθήσω. Τι συμβουλή της έδωσες, Άκη? Καμία. Απλώς της είπα ότι να προσέχει, ας πούμε, αν την θέλουν σαν ελευθερία να πάει όπου θέλει. Αν την θέλουν σαν κόρη του Άγιου του Πάνου για να το εκμεταλλευτούν, να μην πάει πουθενά. Τι συμβουλή να σώσω? Σέρνει μια κληρονομιά όμως πίσω της. Δεν ξέρω. Και μια ευθύνη.
Έχω πει στα παιδιά μου, όταν μου λένε «Μπαμπά, εδώ τι να κάνω», τους λέω «Μπορώ να σας πω τι έκανα εγώ, εάν βεβαίως έχω αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα». Αν δεν το έχω αντιμετωπίσει, τους λέω «Δεν το αντιμετώπισα ποτέ». Εάν το έχω αντιμετωπίσει, τους λέω «Το αντιμετώπισα εγώ όταν το είχα με αυτόν τον τρόπο». Έχοντας αυτές τις δυνατότητες, αυτές τις γνώσεις, αυτές τις προϋποθέσεις. Τώρα, εσείς την ώρα που αντιμετωπίζεις εσύ αυτό το πρόβλημα, κοίτα ποιες είναι οι δικές σου γνώσεις, ποιες είναι οι δικές σου δυνατότητες, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που έχεις και δώσε τη δική σου λύση. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, η ώρα που γεννιέται η ζωή, η ώρα που ταιριάζει η αναπνοή σου μαζί με τη δική μου αναπνοή. Δεν κλαίω που φεύγεις, δεν κλαίω για τώρα, δεν κλαίω την ώρα του αποχωρισμού. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσω τα χέρια, μακριά από την πτώχεια, μακριά από τη μιζέρια. Θα πάρω τη στράτα και εγώ τη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Ξεκίνησες, όπως είπες, από το πεζοδρόμιο. 13 ετών ανεβαίνεις στο πάλκο. Ως τα 20 σου χρόνια... Συγγνώμη, πάντα κάτω από τη σκιά των γονιών μου, έτσι. Ναι. Ως τα 20 σου χρόνια πόσα επαγγέλματα έκανες? Πάρα πολλά. Να αναφέρουμε μερικά. Πέρασα από εργοστάσιο που έφτιαχνε βερνίκια, ξέρω εγώ, παπουσιών, ναι, το Τιμόρ. Και επειδή η επιστάτης, μια κοπέλα, κάτι μου είπε μια μέρα, πήρα μια χούφτα καστορίνη και απολύθηκα. Συμπέταξα στη μάπα και έφυγα. Μετά πήγα σε λιθογραφείο, στο Φίνικα. Ήταν το μεγαλύτερο, πριν από την Ασπιώτη Έλκα, ήταν το μεγαλύτερο λιθογραφείο της Ελλάδος. Τύπωνε μέχρι χαρτονομίσματα, ναι, στην κατοχή. Εκεί πέρα βγαίνανε τα τετράδια Φίνιξ, αν τα θυμάσαι. Βεβαίως και τα θυμάμαι. Έγραψα σε αυτά. Εκεί πέρα τυπωνόταν το Ρομάζο, με το εξώφυλλο του Ρομάζο, του περιοδικού Ρομάζο. Εκεί πέρα τύπωνε η Κολυνός. Ήταν μεγάλο λιθογραφείο. Μέσα σε 1,5 χρόνο πέρασα από όλα τα τμήματα του λιθογραφείου. Πήρα το καλαμάρι, επειδή μου ζήτησε κατά κάποιο τρόπο, κατά την κρίση μου, να γίνω ρουφιάνος, ο διευθυντής. Του φουντάρισα το καλαμάρι σε ένα άσπρο που κάμισε που φορά και απολύθηκα για πολύ. Τελικά έχεις πολλές απολύσεις. Ναι, όχι, απολυόμουν μόνος μου, ας πούμε, ξέρεις. Ναι, με απέλεια. Έχω κάνει πολλά επαγγέλματα. Πια στα 21 πέφτω σε ένα τεχνικό γραφείο και το τεχνικό γραφείο αυτό έχει αναλάβει τις συνδρομητρήσεις όλης της χώρας με προϊστάμενο τον Γιάννη Σπανίδη, υπουργός δημοσίων έργων τότε, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Χαναμαλής. Και εκεί, μάλλον Υπουργείο Δημοσίων Έργων πρέπει να λέγω. Ναι, σωστά. Που έγινε ανοικοδόμησης μετά, πώς έγινε η δουλειά. Η αντιπαροχή, ναι, σωστά. Κάπως σωστά, αυτό είναι. Και εμένα μου πέφτει στον κλήρο η Κρήτη. Οι δρομητές της Κρήτης μου πέφτουν στον κλήρο. Και κάνω 3 χρόνια. Στα 21, 22 και 23 μου χρόνια. Και κάνω στην Κρήτη τη συνδρομητή επί 3 χρόνια, παίρνω ένα βαλιτσάκι λεφτά και είναι όλα δικά μου τελικά. Κάνω για δεύτερη φορά περιουσία, για την πρώτη φορά την είχα κάνει στα 13 στο Μακριγιάννη, σαν βοηθός μηχανικού. Έχουμε βρει κάτι λάδια εκεί πέρα, να πούμε, μετά το κίνημα, μετά το ΕΣΥ, και τα έχουμε βρει και τα έχουμε καλυστέψει στην χωροφυλακή, έχουμε οικονομήσει τα πρώτα χοντρά. Λεφτά. Ναι, δεύτερη στα 21, 22, 23. Τα πετάω πάλι. Δεύτερη φορά που τα πέταξε τα λεφτά. Ναι, βεβαίως. Μετά στρατεύομαι. Απολύομαι το 57. Πάμε να κάνουμε μαγαζί με τον Κολοκοτρώνη, κάπου θα τα βρίσουμε, χωρίζουμε με τον Χρήστο, μένει με το μαγαζί ο Χρήστος, εγώ πάω στην Νέα Σμύρνη και ξεκινάω και, επειδή έπαιζα με τη Σέγα από Πιτσιρίκος, και ξεκινάω και φτιάχνω φιγούρες για όργανα. Και επί 10 χρόνια και όργανα μαζί μετά. Και επί 10 χρόνια φτιάχνω φιγούρες για, για τους περισσότερους οργανωποιούς που έχει η Ελλάδα. Πάλι οικονομά όσα θέλω και πάλι τα πετάω. Και μετά το 67 μπλέκω με τη δισκογραφία, η οποία με βάλε μέσα, ας πούμε, κάποιες δεκάδες εκατομμυρίων, δεν είναι πάρα πολλά, θα τα καθαρίσω εγώ αυτά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και είμαστε εκεί πέρα τώρα. Πάντως, τρεις φορές στη ζωή σου πέταξες, ξόδεψες πολλά Όχι, λεφτά. Όχι, από τη δισκογραφία πήρα στην αρχή λεφτά που πάλι τα πέταξα. Με ποιο τρόπο?
Με ποιο τρόπο ξοδεύει ο Άκης πάντα? Με οποιοδήποτε τρόπο. Όταν δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω, μια φορά είμαστε με τη γυναίκα μου στη Νέα Σμύρνη και έχω φορτωθεί λεφτά. Και είναι παραμονή Χριστουγέννων, ήταν, δεν θυμάμαι, παραμονή Πρωτοχρονιά, κάτι τέτοιο. Και μου λέει: Που πας, λέω, πάω μια βόλτα μέχρι κάτω. Και κατεβαίνω, έρημη Ομόνοια, μόνο λαχιοπόλες είχε. Και ξεκινάω να πούμε και μαζεύω τα λαχεία. Όσα λεφτά είχα, τα κάνω λαχεία και γυρίζω σπίτι φορτωμένο σε λαχεία, αφού δεν βρήκα άλλο τρόπο να τα πετάξω. Στο θολωμένο μου μυαλό, ο κόσμος είναι μια σταλιά. Κάτι σκιές απ' τα παλιά και κάποιο πάθος μου τρελό. Και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό. Πέσα σε μια μαύρη καρδιά που δεν με βάλε μέσα. Εγώ καλά σου τα λέγα και τα ακούγες παράλογα. Περπάτησε ανάλογα, θυμάσαι που σου τα λέγα. Εγώ καλά σου τα λέγα. Το τραγουδάς, το έχεις δημιουργήσει. Θέλουμε και να το απαντήσεις το ερώτημα που εσύ δημιούργησες. Ποια είναι η δική σου η μεγάλη ώρα? Κάνοντας μια αποτίμηση, κοιτάζοντας έτσι πίσω. Ή ενδεχομένως κοιτάζοντας μπροστά. Δυσάρεστη ή ευχάριστη ώρα. Γιατί υπάρχουν ώρες μεγάλες που είναι πάρα πολύ πικρές και μεγάλες ώρες που είναι πάρα πολύ ευχάριστες. Δεν ξέρω, ίσως από το δυσάρεστο να πηγάζει το ευχάριστο. Ίσως από τα δυσάρεστα να πήγασαν οι μεγάλες επιτυχίες. Η πιο δυσάρεστη στιγμή και νομίζω η μεγαλύτερη πληγή της ζωής μου, ας πούμε, ήταν η μέρα που σκοτώθηκε ο αδερφός μου από το τραμ. Στις 20 Ιουλίου του 1948. Αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη ώρα. Γιατί είμαστε τρία κορίτσια στην οικογένεια, τρία κορίτσια και δύο αγόρια. Και ο πατέρας με τη μάνα μου ήταν, ας πούμε, ο πατέρας με τη μάνα μου. Δεν ήταν από τους γονείς που γίνονται ένα με τα παιδιά. Εμείς δεν ξέραμε ούτε τι λέγανε ο πατέρας με τη μάνα μου. Εντάξει. Τους μιλούσε στον πληθυντικό? Πάντοτε, μέχρι την ώρα που φύγανε. Και τα παιδιά μου μιλάνε στον πληθυντικό. Σήμερα. Είναι τα μόνα παιδιά στην Ξάνθη που μιλάνε στον πληθυντικό. Ναι. Στους γονείς και στους πρεσβύτερους. Έτσι είναι. Και αυτή είναι η χειρότερη μέρα της ζωής μου, που τη σέρνω μέχρι σήμερα. Γιατί σου λέω, ο πατέρας με τη μάνα μου ήταν ένα. Οι αδερφές μου, οι γυναίκες, κορίτσια, ένα. Και εγώ ήμουν με τον αδερφό μου. Αυτός ήταν ο φίλος μου, αυτός ήταν ο πατέρας μου, 5 χρόνια μεγαλύτερος, και την ώρα που σκοτώθηκε χάθηκα. Αυτή ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Και η καλύτερη ήταν όταν γεννήθηκε η κόρη μου, η πρώτη, η Ελευθερία. Επιμένει ο Άκης πάνω στην άποψη ότι μετά τη Νίνου οι περισσότερες τραγουδίστριες είναι του κουνήματος? Εγώ νομίζω ότι η Μαρίκα Ινίνου, κοίτα, είμαι εικονοκλάσσης όταν χρειαστεί. Νομίζω ότι η Μαρίκα Ινίνου ήταν από τις πρώτες διδάξασες στο κόλπο. Δηλαδή, με τον τέφι της, με το κούνημά της, εμένα η τραγουδίστρια που με έκανε και έφυγα από το πάρκο το 1958 ήταν σε Βασανού. Αυτές οι γυναίκες για μένα, ναι, γιατί παρακολουθώ τα πράγματα, σου λέω από πότε, υπήρξαν διαιρέτες. Δηλαδή το πάλκο το χαλάσανε λίγο. Οι γυναίκες που εγώ δέχτηκα πάνω στο πάλκο και δούλεψα μαζί τους για μικρό ή μεγάλο διάστημα ήταν η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Η οποία ήταν γυναίκα μεν, αλλά ήταν ένας άντρας ακόμη στο πάλκο. Ήταν η Σωτηρία Ιμπέλου. Η οποία ήταν γυναίκα μεν, αλλά ήταν ένας άντρας ακόμη πάνω στο πάλκο. Και μετά πέσαν οι γκόμενες που λέμε. Κάτι που όπως ξέρεις, αυτό κοιτάω να το ανατρέψω και να επαναφέρω τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Γιατί δεν υπάρχουν γκόμενες που να ξέρουν να τραγουδούν? Ναι, βεβαίως υπάρχουν, αλλά σημασία για μένα έχει να πουλάνε το τραγούδι και όχι την γκόμενα. Και δεν νομίζω ότι την γκόμενα την πουλάει ποτέ μια γυναίκα που τραγουδάει και συμβαίνει να είναι όμορφη. Γιατί εγώ, οι γυναίκες που έχω δεν είναι άσχημες. Μπορώ να πω, ας πούμε, ότι η Κική Λουκά είναι και πάρα πολύ όμορφη. Όσοι την βλέπουν, ας πούμε, ξέρω εγώ τι, έτσι, είναι μια γυναίκα όμορφη. Όμως δεν πουλάει τη φάσα της. Αλλά το τραγούδι. Πουλάει το τραγούδι. Δεν απαγορεύεται λοιπόν αν όμορφη μια γυναίκα. Μπορούν αυτά τα δύο να συνεπάρχουν. Φτάνει να μην είναι εμείς, να μην είμαστε, ας πούμε, ξέρω από αυτούς που λέμε ότι έλα μωρέ, εντάξει να πούμε τώρα αυτή πουλάει τη φάσα της. Μην φτάσουμε δηλαδή στην άλλη άκρη. Να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τις αξίες και να αναγνωρίζουμε και στις όμορφες ότι μπορούν να τραγουδήσουν. Σε ακούω διαρκώς να λες, κάνω αντιβεντετικό αγώνα. Ναι. Με ποιο τρόπο?
Έχοντας εσύ ένα... που συνεργάστηκες με τόσες βεντέτες, που έφτιαξες τόσες βεντέτες. Ναι, να μην αρχίσω να απαριθμώ τώρα. Okay, συγγνώμη, εγώ συνεργάστηκα με βεντέτες, αλλά την ώρα που οι βεντέτες ή δεν ήταν και γίνανε, ή ήταν βεντέτες και τους βρήκα την ώρα που είχαν κάνει κάποια κοιλιά. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ βεντέτα εγώ, γιατί ήταν βεντέτα που είχε γκέλ εκείνη την ώρα. Γιατί το απέφυγες? Πεισματικά, γιατί θέλω να μετριέμαι. Γιατί έχω πει ότι εγώ υπολογίζω στο τραγούδι, όχι στον τραγουδιστή. Έχω πει ότι στα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων, τα 11 εκατομμύρια τραγουδάνε. Εντάξει. Ναι. Πιστεύω λοιπόν στο τραγούδι. Και αυτές τις συζητήσεις έχω κάνει πάνω σε ένα με τον κύριο Τάκη τον Λαυρόπουλο. Όταν κάποτε του είπα ότι το τραγούδι είναι, και μου λέει και ο τραγούδι, εσύ σου λέω, όχι, το τραγούδι είναι. Και μου λέει, μπορείς να κάνεις επιτυχία με οτιδήποτε, του λέω, ναι, και μου δίνει τη Βούλα την Κίκα. Η οποία σπουδαία μεν τραγουδίστρια, αλλά δεύτερη φωνή που έχει, τραγουδάει επί 13 χρόνια σαν δεύτερη φωνή στην εταιρεία και έχει κάνει δεύτερη φωνή τώρα στο Μαρούδα, στο Μενιδιάτη, στο Μυθικό της, σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και της δίνω το ξαναγεννήθηκα και κάνω μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου. Και του λέω, τραγούδι δεν είναι, ποιος είναι ο τραγουδιστής. Λοιπόν. Άκη Πάνο, θυμάσαι όλους τους σκοπούς των τραγουδιών σου. Δηλαδή, αν στο ξαναγεννήθηκα, σου πω έτσι να μου πεις την έναρξη τώρα, ψιθυριστά, το θυμάσαι. Τι, την εισαγωγή. Ναι, ναι. Την αρχή είπες. Εσύ γράφεις και τους στίχους, είσαι όχι, πρώτα, τραγουδοποιός. Όχι, πρώτα... αυτά βγαίνουν μαζί. Ο στίχος είναι, δηλαδή ξεκινάμε με το λόγο πάντα, γιατί έχω πει ότι μαζί βγαίνουν, σε μένα τουλάχιστον. Έχω πει λοιπόν ότι ο στίχος είναι υποβολέας για το συνθέτη, γιατί έχει μέτρο. Το μέτρο δίνει το ρυθμό. Έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι νόημα. Λυπητερό ή χαρούμενο, που δίνει το μινόρε ή ματζόρε. Έχει τονισμούς, έχουν οι λέξεις. Η μουσική έχουν τονισμούς, χτίζεται λέξεις, πάνω στις λέξεις, έτσι. Σύμφωνα με τις εμπειρίες του καθενός μας και από αυτά που έχουν περάσει μέσα στο υποσυνείδητό του. Λοιπόν, επειδή ο Άκης Πάνο αναφέρει σημαντικά πράγματα, τα οποία πρέπει να αποκρυπτογραφηθούν. Το πρώτο ερώτημα, καταρχήν, είναι το εξής. Σύμφωνα με τις εμπειρίες του, είπες. Τα βιώματά σου τα έχεις κάνει τραγούδια. Αυτά που μου είπες, την πιο ευχάριστη, την πιο δυσάρεστη στιγμή σου, το θάνατο του αδελφού σου, το έκανες τραγούδι. Το θάνατο του αδελφού μου το έκανα τραγούδι. Είναι το «Φέρτε το παιδί του Χάρου» που λέει ο Διονυσίου. Και εκεί πέρα δεν λέω ποια είναι τα συναισθήματα τα δικά μου. Εκεί πέρα μπαίνω στη θέση του πατέρα μου. Ενός ανθρώπου, ας πούμε, ξέρω εγώ, που θάβει ένα παιδί 20 ετών. Ναι. Ένα παλικάρι 20 ετών και μιλάμε για ένα παιδί που το λάτρευε. Όχι μόνο όλοι οι Καλλιθέα, ας πούμε, όταν κυντεύτηκε ο αδερφός μου, σκοτώθηκε Κυριακή και κυντεύτηκε Δευτέρα. Ήταν εργάς ημέρα, είχαν σταματήσει τα τραμ να κυκλοφορούν, γιατί τραμ τον σκότωσε και τον σκότωσε έξω από την εκκλησία που κυντευότανε, που τον ψέλνανε και είχε μαζευτεί όλη η Καλλιθέα στο θάνατό του. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα ήταν στη θέση του πατέρα μου. Και λέω, φέρτε το παιδί του Χάρου, που μου πήρε το δικό μου και έφερε στο σπιτικό μου δάκρυα και συγχωρά. Και λέω, φέρτε το παιδί του Χάρου, να τα αποζητάει κλαμμένος, αγωνιός, χαροκαμένος που του πήραν τη χαρά. Και λέω, φέρτε το παιδί του Χάρου. Και λοιπά. Άστο. Και λοιπά. Λοιπόν, αυτό το έχω γράψει με αφορμή το θάνατο του αδερφού μου, σου λέω. Έχεις πει κάτι που με έχει εντυπωσιάσει. Συγγνώμη. Με αφορμή τη γέννηση της κόρης μου, έχω γράψει το «Κόσμος ο δικός σου», που λέει ο λόγος στο δίσκο που λέμε. Πώς να ματέψω, πώς πρέπει να βαδίσει. Πώς να σου μάθω, πώς πρέπει να κοιτάς. Δεν έχω ζήσει στον κόσμο που θα ζήσεις. Δεν περπατούσα εκεί που θα πατάς. Δεν έχω ζήσει στον κόσμο που θα ζήσεις. Δεν περπατούσα εκεί που θα πατάς. Είναι η μεγαλύτερη τιμή που μου έγινε ποτέ. Πέρα από το ότι θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, είναι μοναδικές οι στιγμές που έχω ζήσει κοντά του. Σε επίπεδο και δισκογραφίας και δουλειάς γενικότερα. Είναι μαγεία να βρίσκεσαι κοντά στον Άκη Πάνο. Εδώ τελειώνει
για μένα το ταξίδι. Ενώ για σένα αρχίζει από εδώ. Έχεις πει ότι ο τραγουδιστής είναι ο ενοικιαστής. Μάλλον σωστά το αποδίδω, όχι ο ιδιοκτήτης. Δεν είναι και είναι ο τελάλης, κοίταξε, ο δημιουργός είναι ο οικοδόμος. Είναι αυτός που έχει το υλικό της οικοδομής, εγώ τουλάχιστον. Που το παίρνει, ας πούμε, ξέρω τι, και το υλικό το κάνει οικοδομή. Και μετά στην οικοδομή απάνω βάζει έναν τελάλη στο μπαλκόνι και λέει έχουμε καλά διαμερίσματα. Εάν ο τελάλης το πει καλά θα πουλήσουμε αμέσως. Εάν δεν το πει καλά θα πουλήσουμε αργότερα. Ο τελάλης μπορεί να αλλάξει. Η οικοδομή είναι η ίδια. Δηλαδή, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός, είχαμε πει το 1968 με τον Χατζηδονίου. Και δεν είχαμε κάνει τίποτα. Δηλαδή, είχαμε πουλήσει κάποιες ποσότητες που δεν χρειάζεται να τις μνημονεύει, ούτε και θυμάμαι πόσα. Και μετά έγινε επιτυχία με τα παιδιά της Πάτρας. Που δεν μπορώ να πω ότι είναι καλύτερη τραγουδιστές από τον Χατζηδονίου. Το έκαναν επιτυχία όμως. Ναι, και έγινε. Είχε πει μια μεγάλη τραγουδίστρια Γιώτα Ταλίδια το πιο μεγάλη ώρα. Όμως η μεγαλύτερη επιτυχία έγινε με τη Δήμητρα τη Γαλάνη. Θέλω να πω λοιπόν ότι το τραγούδι εξακολουθεί και το τραγούδι. Γι' αυτό λέω ότι είναι ενοικία, είναι τελάλης, ας πούμε, στην οικοδομή ο τραγουδιστής. Αν είναι μάγκας, θα το φάει το τραγούδι. Αν δεν είναι μάγκας, θα τον φάει το τραγούδι. Υπάρχουν όμως τραγουδιστές που καταδυναστεύουν τους συνθέτες, την κυριολεξία. Τους δίνουν, τους λιώνουν. Δεν έχω γνώση του πράγματος. Δηλώνω άγνοια. Παρότι έχει συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους του ελληνικού τραγουδιού, ερμηνευτές. Μα έχω πει, αν ο Κασαζίδης είναι για μένα ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που βγαίνει σε αυτή τη χώρα, είναι γιατί μετά από αυτό το πράγμα που έχει δημιουργήσει, εξακολουθεί και είναι μαθητής. Σε μένα τουλάχιστον, γιατί αυτό το αναγνωρίζω. Ότι ο συνεπέστορος μαθητής, μπορεί να φαίνεται αυτό περίεργο που λέω, ο συνεπέστορος μαθητής για ένα δημιουργό είναι ο Στέλιος ο Κασαζίδης. Τελικά, Άκη, πάνω δύο πόρτες έχει η ζωή, αλλά πόσα παράθυρα. Όχι, δεν πάει έτσι, δεν μ' αρέσει εμένα αυτό, γιατί με συγχωρείς, εγώ μ' αρέσει να κυριολεκτώ. Όταν λέμε να με δύο πόρτες έχει η ζωή, τι εννοούμε. Μία πόρτα, ας πούμε, ξέρω τι, που βγαίνω από τη ζωή είναι ο τάφος μου. Ναι. Αυτή που μπήκα στη ζωή, τι είναι τελικά, της μάνας μου, το έτσι, δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν θα το έλεγα. Διαφωνείς με αυτό. Όχι, με το υπονοούμενο διαφωνώ. Με αυτό που υπονοείται, ότι ο πόρτες έχει ζωή, αν ξαναλέω και μπήκα, ποιο είναι αυτό. Τη μητρός μου το ιδίο, α πούμε, δεν το καταλαβαίνω. Δεν περίμενα αυτή την αντίδραση σου. Κοίταξε, η Παπαγιανοπούλη υπήρξε μια μεγάλη στιγουργός. Ναι. Όμως έχουμε διαφορές ως προς το ήθος. Δηλαδή όταν η Παπαγιανοπούλη έλεγε μελοποιημένη από τον Καλάρα «Μείνε μαζί μου και μ' αγαπήσεις, μόνο τα χάτια σου να μου χαρίσεις και λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις, όχι, όχι, με παρατάς, όχι, όχι, κι ας μ' αγαπάς». Εκείνη την ώρα εγώ εξανίσαμε σαν άνθρωπος. Και λέω, τι πράγμα είναι αυτό. Να μείνει κάποιος κοντά μου χωρίς να με αγαπάει. Δηλαδή ο Άκης Πάνω αναζητεί ήθος στο λαϊκό τραγούδι. Όχι, μα το ήθος μου περνάω. Βεβαίως. Αυτά που βλέπω τα φιλτράω μέσα από το δικό μου ήθος, μέσα από τη δική μου με το δικό μου σκεπτικό. Και λέω λοιπόν, σαν αντίλογος αυτό που σου λέω. Γιατί είχε κυκλοφορήσει αυτό. Και βάζω ένα τραγούδι με τον Διονυσίου και λέω φεύγω. Και ό,τι βρεθεί δεν θα είναι πιο χειρότερο από δύο χείλη που με φιλούν χωρίς να με αγαπούνε. Μείνε κοντά μου και με αγαπήσεις. Δεν θα το έλεγα ποτέ. Και τότε σ' αγαπώ. Με το μυαλό παρακαλώ να ήσουν όνειρο κακό. Με τις αισθήσεις σε ζητώ σαν δηλητήριο γλυκό. Όλοι αυτοί οι πάλι. Εδώ υπάρχει ένας προβληματισμός, έτσι. Μπορεί να τραγουδηθεί. Αυτό ανακαλύπτουμε. Δηλαδή αυτό που σκεπτόμαστε και που έχουμε βαθύτερα μέσα στο νου μας μπορεί να μετατραπεί σε στίχο και να γίνει τραγούδι στα χείλη των πολλών. Δεν το κρατάς για τον εαυτό σου. Όχι. Κοίτα, ορισμένα πράγματα τα κρατάς για τον εαυτό σου. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει κάτι άλλο. Ότι αυτό δεν εκφράζει τα δικά μου συναισθήματα γιατί ποτέ δεν βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση. Έχω πει ότι λαϊκό τραγούδι είναι το μελοποιημένο χρονογράφημα κάθε εποχή και το επαναλαμβάνω. Λέω λοιπόν ότι την ώρα που καταγράφω δεν καταγράφω μόνο τα δικά μου συναισθήματα. Δηλαδή, εγώ δεν βρέθηκα ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Αλλά καταγράφω τα συναισθήματα κάποιων άλλων που θα μου επιτρέψει να μην πω ποιον. Με το μυαλό παρακαλώ να ήσουν όνειρο κακό. Με τις αισθήσεις σε ζητώ σαν δηλητήριο γλυκό. Με το μυαλό μου σε μισώ. Μα είναι το πάθος μου τρελό και σταματάει το μυαλό και με φιλάς και σε φιλώ. Και τότε τραγουδάει η καρδιά και ο νους
σταματάει, σωπαίνει. Και τότε, τότε μόνο αγάπη υπάρχει, το μίσος πεθαίνει. Τι να πω για τον Άκη τον Πάνου, θεωρώ από τις ευτυχέστερες συμπτώσεις της ζωής μου και της καριέρας μου, τη συνεργασία με τον Άκη Πάνου. Νιώθω την ανάγκη να του πω, Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που έκανες και σε μένα να πω αυτά τα τόσο υπέροχα τραγούδια και εύχομαι να σε δικαιώσουμε όλοι. Είναι ένα αίσθημα μισό, το ξέρεις πριν να σου το πω, με το μυαλό μου σε μισό, με τις αισθήσεις σ' αγαπώ. Αυτό το τραγούδι καταλήγει σε ένα «σ' αγαπώ». Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό για σένα? Ναι, κοίταξε. Είτε, το τραγούδι αυτό είχε μπει την πρώτη φορά με τη τραγουδίστρια τη Λίτσα Διαμάντη. Ναι. Ο τίτλος ήταν «Και τότε». Ναι. Κάτι δεν μου καθόταν καλά στο τραγούδι. Δηλαδή έμενε ότι το ότι υπάρχει ένας άνθρωπος με ανακατεμένα συναισθήματα. Δηλαδή, από τη μία σε θέλω, με τις αισθήσεις μου, και από την άλλη σαν άνθρωπο δεν σε θέλω καθόλου, σε μισώ, ας πούμε. Ναι, με το λογικό και μου. Αυτό το πράγμα έμενε μπερδεμένο. Ενώ αυτό που ήθελα, όταν το επεξεργαστήκαμε την Κική, επειδή είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί, ας πούμε, ξέρω ότι και εκεί είναι ένα παιδί που δεν θα μπορούσε να, ξέρω ότι, να μείνει ανακατεμένη ανάμεσα στο μίσος και στην αγάπη, σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπος. Εκεί πέρα άλλαξα το στίχο και εκεί το τραγούδι έμεινε τελικά, ας πούμε, αυτό που μας έμεινε στο τραγούδι είναι το «σ' αγαπώ» τελικά. Έφυγε το μίσος, πεταχτήκαν όλα και έμεινε το «σ' αγαπώ» στο τέλος. Και το τραγούδι από και τότε που ήταν έγινε «σ' αγαπώ». Κυρίες, κύριοι, περισσότερα «σ' αγαπώ» σε λίγο. Είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Ότι αυτά που λέω, Θεέ μου, χωρίς αυτήν ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου δεν θα μπορούσα να ζήσω και να ξαναγαπήσω. Στη ζωή μου κάθε μία γνωριμία, μια καινούρια τρικυμία, ένας άλλος πυρετός. Κυρίες, κύριοι, Άκης Πάνου, ο οποίος πότε κοίταξε στα μάτια κάποιον ή κάποιαν και της τραγούδησε «Ήπια από το χέρι σου νερό»? Όχι, καμία. Και κανέναν? Απλώς, όχι, καμία και κανέναν. Απλώς λέω να πούμε εξωργωτή ότι ο άνθρωπος θα πρέπει, κάθε άνθρωπος για μένα έχει δικαίωμα να είναι αυτό που λέμε αχάριστος. Δηλαδή να μην χαρίζεται. Δεν με πειράζει δηλαδή η λέξη αχάριστος. Με πειράζει η λέξη αγνώμων. Αχάριστος είναι αυτός που δεν θέλει να χαριστεί, δικαίωμά του είναι. Αλλά αυτός που δεν θυμάται αυτό που του έχουν κάνει, αυτός είναι αγνώμων. Δεν είναι δικαίωμά του. Εκεί πέρα πρέπει να θυμάται. Και εκεί πέρα σχεδιαγραφώ ένα χαρακτήρα που διακατέχεται από το συνέστημα της ευγνωμοσύνης. Δεν είναι τίποτα συγκεκριμένο. Δεν αναφέρεται δηλαδή συγκεκριμένα σε κανένα γεγονός. Δεν προσπαθώ να δημιουργήσω μύθους, ούτε να καταρρύψω. Λέω απλώς ότι είναι αυτό που θέλω να πω, θέλω να πω δηλαδή στους ανθρώπους ότι τελικά μάθετε να θυμόσαστε το καλό που σας κάνανε, αν σας έχουν κάνει καλό. Αυτό λέω. Και βάζω μια γυναίκα να πει αυτό, ότι κάτι πήρα από σένα και δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ. Τελικά, να έρθουμε στο ρολόι κομπολόι. Τους στίχους αυτούς, ο Άκης Πάνου, πώς τους εμπνεύστηκε? Α, έχουν ιστορία. Δηλαδή? Γιατί όλα τα τραγούδια σου είπαν δεν έχουν πάντα ένα συγκεκριμένο αίρισμα. Είμαστε με το Στράτο Διονυσίου, στο κουρείο που κουρευόμουν μέχρι που έφυγε από τη ζωή ο κουρέας μου. Με είχε πρωτοκουρέψει όταν ήμουν από τη Σιρικάς και κουρευόμουν στον ίδιο κουρέα συνεχώς. Πού, Χαροκόπου, πού ήταν? Στο Χαροκόπου, ναι. Στο Μπάμπι το Ροδογιάννη. Εκεί πέρα λοιπόν πηγαίναμε με διάφορους συναδέλφους.
συνεργάτες, όπως θέλεις πες τους. Και μεταξύ αυτών ήταν και ο Στράτος. Πάμε τώρα να κουρευτούμε, με κουρεύει εμένα ο Μπάμπης, αλλά για ξύρισμα, επειδή βιαζόμαστε, εγώ δεν ξεριζόμουν στο κουρείο, μου λέει και τα πέρα στον Αντώνη δίπλα, ένα πιτσιρικά, και να κουρέψω από το Στράτο για να φύγετε γρήγορα. Με ξυρίζει ο πιτσιρικός. Μπαίνει ένας μέσα στο κουρείο, γιατί είχε κόσμο, μπαίνει ένας ακόμη, μου λέει, το ξέρετε αυτό είναι Κυριάκη, του λέω όχι. Μου λέει, είναι ο Έτσι. Μου λέει ένα όνομα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Καλός μου λέει, αλλά είναι κορόιδο. Είχε, μου λέει, ένα αμάξι, ξέρω εγώ έτσι, το πούλησε και πήρε μηχανάκι. Και μου θυμίζει εκείνη την ώρα και μου λέει, έδωσε ο Βλάκος το ρολόι και πήρε κομπολόι. Μου θυμίζει την παροιμία. Και φεύγοντας με το Στράτο, μέχρι να πάμε στην Ιασμήνη στο σπίτι, είχε γραφτεί το τραγούδι. Με αφορμή το Ναντονάκι που μου είχε πει αυτό. Και ένα ρολόι μου είχε χαρίσει. Ναι, μου θυμίζει, έπλασα μια ιστορία. Εκεί πέρα είναι πλαστή ιστορία. Το έδωσα και πήρα κομπολόι. Είναι πλαστή ιστορία. Τελικά. Θα με συγχωρήσει. Αυτό ήταν το προκάλημα για να βάλω από πίσω το μοίρα μου γιατί με αφήνει, γιατί μιλάμε για το 1968. Και το 1968, από ό,τι θυμώνται αυτοί που δεν έχουν χάσει τη μνήμη τους, είχαμε δικτατορία που λέμε. Και εκείνη την ώρα εγώ λέω, μοίρα μου, γιατί με αφήνεις μέσα στην καταστροφή και τα βήματά μου κλείνεις στο σοκάκι που δεν έχει προκοπή. Λέω, μοίρα, πάρε με μαζί σου να γλιτώσω από το χαμό. Μοίρα, δώσ' μου την ευχή σου, φυλαχτώ μέσα στον κατακλυσμό. Έτσι αγραφώ εκείνη την ώρα την κατάσταση και τι είμαι φασίστας που λέμε. Με την έννοια του ότι βρίσκομαι στη δική μου ιδεολογική φάση. Και οπωσδήποτε γουστάρω τους φασίστες. Εκείνη την ώρα λοιπόν, εγώ είμαι ασυνείδητα αντιστασιακό στοιχείο. Γιατί καταγράφω την πραγματικότητα. Και εκείνη την ώρα είμαι ασυνείδητα εγώ. Η συνειδητή αντιστασιακή εκείνη την ώρα είναι στο Παρίσι και κάνουν διακοπές, ας πούμε, και παίρνουν γαλόνια. Ναι. Το φασίστας βέβαια το είπες με άλλη έννοια. Και πάλι, είπα όχι εκ του φάσου. Τους έχω πει ότι είμαι φασίστας με την έννοια ότι βρίσκομαι στη δική μου ιδεολογική φάση. Εντάξει. Και σου λέω, έχω δικό μου κόμμα. Του οποίου είμαι ιδρυτής, αρχηγός και ο μόνος οπαδός. Είδα στον ύπνο μου πως ήμουνα καβάλα, σε άσπρο άλογο ντυμένο στα χρύσα. Στο ένα χέρι μου κρατούσα μια κουτάλα και κοπανούσα το κεφάλι ενός πασά. Είδα στον ύπνο μου πως ήμουνα καβάλα, σε άσπρο άλογο ντυμένο στα χρύσα. Σημασία πρώτη στην ιστορία της μουσικής και στην ιστορία γενικότερα δεν έχει το ποιος γράφει, συνθέτει, στιχουργεί, αλλά το ποιος φραγίζει. Πιανού η προσωπική μορφή αφήνει τα αποτυπώματά της ανεξίτηλα πάνω στην εποχή του. Πιστεύω πως ο Άκης Πάνου είναι από τους κορυφαίους συνθέτες της εποχής μας που έχει αφήσει τη δική του σφραγίδα στο ελληνικό τραγούδι. Είδα πως φέραν την τανσούνα τη δικάσω και την τιμώρησα να πάει να πλήθει. Ένα ντουφέκι πως καθάριζα απ' το γράσο για το μεμέτι που περίμενα να έρθει. Και ένα ντουφέκι πως καθάριζα απ' το γράσο για το μεμέτι που περίμενα να έρθει. Άκη Πάνου, υπάρχουν ορισμένα ονόματα τα οποία πριν από κάμποσα τουλάχιστον χρόνια τα ακούγαμε διαρκώς. Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος. Σε καταδυνάστευσαν ποτέ αυτά τα ονόματα με το να ακούγονται συνεχώς, έτσι, αυτή η τριάς του τραγουδιού μας? Να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω το εξής, ότι έχω πει το εξής, ότι οι άνθρωποι αυτοί που λες, και δεν μιλάω για τους τρεις, γιατί ο Μπιθικός είχε πει κάποτε ότι μπαμπάς της ελληνικής μουσικής είναι ο Θεοδωράκης, μαμά είναι ο Χατζηδάκης και το παιδί ο Ξαρχάκος. Δηλαδή, και είχα πει τότε, είχα γράψει στον Τέφη ότι εάν το υπονοούμενο, ας πούμε, το... Γιατί το ναι. Μαμά δεν μ' άρεσε στο Χατζηδάκη, εάν, ας πούμε, ξέρω ότι είναι από αφέλεια, ας πούμε, ξέρω ότι είναι βλακεία. Και θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι αυτοί οι άνθρωποι, το Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης, δεν τους βάζω μαζί εγώ αυτούς τους δύο. Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν επηρέασαν εμένα καθόλου, γιατί προϋπήρχα αυτόν. Δηλαδή το 1942 ξεκίνησα, δεν ήξερα ούτε κανένα Χατζηδάκη ούτε κανένα Θεοδωράκη. Ναι. Το Χατζηδάκη τον έμαθα από τον Γαρίβαλο Σταυτή. Το Θεοδωράκη, νομίζω, ο κύριος Θεοδωράκης, ας πούμε, μην δείξω κανέναν, νομίζω ότι ήταν
τηλεκατευθυνόμενο βλήμα. Δηλαδή ήταν, ας πούμε, ξέρω ότι ένα συνθέτης πέρα από αυτό που έχει δώσει, ήταν ένα συνθέτης που τον είχε πάρει η εταιρεία, τον είχε πάρει, να πούμε, ξέρω ότι το ΚΚ, τον είχε πάρει το ΒΒ, τι είχε γίνει, το οργανώνα συναυλίες κλπ. Κλπ. Άλλο λοιπόν ο Θοδωράκης δεν με ξάφνιασε πρώτα απ' όλα, γιατί τη Σλάβη και μουσική την είχα στα αυτιά μου και δεν μου είπε τίποτα αυτό. Στη δουλειά του θαύμασα τον Κώστα και τον Λάκη που κρατάγαν τα όργανα τα δικά μου. Πήγαινα και παρακολουθούσα στις συναυλίες του. Τον Κώστα Παπαδόπουλο και τον Λάκη Καρνέζη. Ναι, βέβαια. Που κρατούσαν τα μπουζούκια που είχες φτιάξει εσύ. Ναι, είναι αυτά που αλλάξανε το. Δηλαδή, ρίξαν στα αυτιά μας το μεταχιώτη ήχο. Δηλαδή, το οχτάχορδο του χιώτη, αυτό που ξέραμε στα αυτιά μας το ηλεκτρικό, άλλαξε. Και άλλαξαμε τα όργανα αυτά στα χέρια των παιδιών που λέω. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι όμως, αυτή η τριάδα σε καταδυνάστευσε. Έχω πει λοιπόν ότι πέρα από το έργο προσέφερε ο καθένας από αυτούς για να συντομεύουμε και δεν ξέρω τι έχει κάνει τελικά, αυτοί οι άνθρωποι τεχνικά ήταν και η κουκούλα του ελληνικού τραγουδίου για 30 χρόνια. Δηλαδή κάτω από αυτούς εγώ κατάφερα και πήδησα τη μάντρα. Αλλά δεν είχαν όλη την ικανότητα τη δική μου. Κάτω από τη σκιά αυτών των ανθρώπων πεθάνανε πάρα πολλά ταλέντα. Θέλω να πω λοιπόν ότι μετά από αυτούς υπάρχει το παιδί που λέμε, ο Ξαράγος που είπες. Ναι. Ο οποίος, δεν ξέρω γιατί, προτίμησε περισσότερο την πολιτική, προτίμησε περισσότερο τις διατρόμους των Υπουργείων, προτίμησε περισσότερο τις αντιδημαρχίες από τη μουσική πράξη, από τη καλλιτεχνική πράξη. Και δεν έχω, ας πούμε, ξέρω ότι εντάξει, ωραίος είναι, νοικοκυρεμένος συνθέτης είναι, δεν μου λέει και πολλά πράγματα, δεν ξέρω, καταδόρος είναι, έτσι έχω πει. Ο Χατζηδάκης, σου είπα, ήταν μεγάλη προσωπικότητα, μην τον μπερδεύουμε με τους άλλους δύο. Και ο Θοδωράκης, σου είπα και πάλι, περισσότερο είναι πολιτικός παρά μουσικός συνθέτης, για μένα τουλάχιστον. Άκης Πάνου, θα κλείσω τα μάτια, πώς το λες? Ναι, αυτό το είπα το 1900, κυκλοφόρησε. Αμέσως με τη δικτατορία, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι την χρονολογία. Και λέω θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσω τα χέρια μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια. Θα πάρω τη στράτα και εγώ τη μεγάλη. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει, αυτό λέω. Κλείνεις σήμερα τα μάτια, Άκη Πάνου, και σε τι? Έχω κλείσει τα μάτια μου στα πάντα και πορεύω μέσα όπως σου λέω. Έχω πάρει τη στράτα δική μου εγώ. Μπορεί να μην είναι μεγάλη, μπορεί να είναι άλλη στράτα. Να είναι ένα μονοπάτι που πάει στον κάμπο που χτίζω το σπίτι μου τώρα. 7 χιλιόμετρα έξω από την Ξάνθη. Βεβαίως. Πάντοτε έξω από τις πόλεις και τώρα μπορεί να μου τη δώσει και να πάω για το βουνό. Κυρίες, κύριοι, στην περίπτωση αυτή μην κλείνετε τα μάτια. Απλώς κλείστε το μάτι σε προσωπικότητες όπως ο Άκης Πάνου. Καλό Σαββατοκύριακο.